Συναισθήματα χαράς προκαλούν αυτές οι εικόνες με την Μπέλλα. Πρόκειται και το σκυλάκι, το οποίο σερνόταν στον δρόμο εδώ και έναν χρόνο, καθώς απίσω του πόδια είχαν παραλύσει μετά από τροχαίο ατύχημα. Ανταπόκριση υπήρξε πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ και ειδικά την κοπέλα που μου έστειλε το καρότσι να είναι καλά, θέλω να την έχει καλά και αυτή και τα παιδιά της. Ήταν από τα καλές, αν θυμάμαι καλά, η κοπέλα. Το είχε πάρει για το δικό της το σκυλάκι. Έγινε καλά, δεν το χρειαζότανε και μου το έδωσε. Εικόνες συγκλονιστικές. Η διοκτήτριά του τύλιγε μια πετσέτα στα πόδια του για να το πάει βόλτα με την ταλαιπωρία να είναι απίστευτη. Ο κόσμος αγαπάει τα σκυλιά, πάρα πολύ τα αγαπάει. Πάρα πολύ. Εγώ είδα πολλή ανταπόκριση. Εδώ απ' έξω που με ρωτάνε συνέχεια, με βλέπανε με την πετσέτα να το τραβάω και ταλαιπωριόμουν και εγώ και εκείνο. Ήταν ταλαιπωρία. Ναι, ήταν ένας χρόνος, ήταν έτσι αυτή η ιστορία, ναι. Έτσι που δεν υπήρχαν λεφτά για να το αγοράσουμε. Το ρεπορτάζ συγκίνησε τους φιλόζωους, οι οποίοι θέλησαν να το βοηθήσουν μετά τη σχετική έκκληση της ιδιοκτήτριάς του για τη δωρεάν διάθεση καροτσιού. Έτσι και έγινε. Η Μπέλλα τρέχει ξανά και με την αφεντικίνα του να λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στη γυναίκα που δώρησε το αναπηρικό αμαξίδιο, όσο και σε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν. Όλα καλά. Το μήνυμά σας για τα ζώα. Να τα αγαπάνε. Όποιος θέλει να παίρνει, έστω και αδέσποτα, είναι το καλύτερο. Γιατί είναι μία παρέα. Κάνει πάρα πολύ καλό το σκυλί μέσα στο σπίτι.